Χριστό, όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγιεύματος Αμήν. Βασιλεύου, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο Πατρού, παρών και τα πάντα καιρών, ο Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εθέν και σκήνωσε εν ημί και καθάρισε εν ημάς από πάσης κυρίδος και σώσε εν αγαθέτας εσάς ημών. Αμήν. Εδώ υπόθηκε και καλά υπόθηκε ότι καλό είναι να μην παίρνει τηλεόραση αυτά που δεν πρέπει να συζητούνται εδώ μέσα. Έτσι υπόθηκε και σωστό είναι αυτό. Το κέντρο πρέπει να είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό πρέπει να μας ενώνει και γι' αυτό πρέπει να συζητάμε στο χώρο αυτό εδώ. Ο Λόγος του Θεού είναι λόγος που επειδή φέρουμε και σώμα μαζί, αναφέρεται όχι μόνο στην ψυχή που είναι το κύριο μέρος και ακούστηκε και η προφητεία του Αγίου Κοσμά, όλα να σε τα πάρουμε, να τα δώσετε. Την ψυχή μόνο να σώσετε. Σίγουρα περνάμε καιρούς, το έχω πει πολλές φορές, δύσκολους έως και επικίνδυνους για την ανθρωπότητα γενικά. Προηγηθήκαμε εμείς. Προλάβαμε, να το πω σε εισαγωγικά, αυτό που θα πω δεν είναι η πραγματικότης, αλλά θα πω ειρωνία στην ουσία. Προηγηθήκαμε εμείς και προλάβαμε να χτίσουμε μία Ελλάδα παραμορφωμένη στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση, αλλά έτσι είναι. Και αναφέρομαι και στο θέμα το πνευματικό και το ηθικό, αλλά και στο θέμα το υλικό που αφορά του ανθρώπου την υγεία και τη ζωή στο μέλλον. Επαναλαμβάνω, οι γενιές που έρχονται, από χρόνια άκουγα σχολείο, τι φροντίσατε να μας αφήσετε. Και δεν μιλούσαν τα παιδιά για σπίτια και κόμματα στο σχολείο, αλλά μιλούσαν τα παιδιά για μέλλον που να έχει αξίες. Παρόλα τα παιδιά με μεγάλη τέργη, κάποιοι τότε ήσαν λίγοι τα που προσανατόλιζαν, κάτι καταλήψεις, κάτι κατευθύνσεις από εδώ και από εκεί, εν τούτης κρατούσε το πιδάλιό τους, η πηξίδα τους και έλεγε «Δεν μας πάτε καλά». «Δεν μας πάτε καλά». Και σήμερα όλοι μας βρισκόμαστε σε μία κατάσταση χάους, χάους,
Βρισκόμαστε στο χάος. Εδώ μπορούμε να πούμε αυτό το ερώτημα που έκανε η μαθητέ του Κυρίου στον Κύριο. Και τις δύναται σωθήνε. Με άλλα λόγια, υπάρχει ελπίδα να σωθούμε. Και ποιος θα μας σώσει από αυτή την καταραγίδα. Όχι δα, δεν είναι δυνατόν ποτέ να χάθηκε η ελπίδα. Η ιστορία, η παγκόσμια, αλλά και η δική μας η ελληνική ιστορία έχει να μας διδάξει ότι από τον κόσμο αυτό, μάλλον στον κόσμο αυτό, έχουν συμβεί γεγονότα συνταρακτικά, συνταρακτικά, που πολλοί διερωτήθηκαν και είπανε, ξέρεις, το μέλλον του κόσμου είναι δυσίωνο, δεν είναι ορατό, δεν το βλέπουμε καλά. Το ίδιο ερώτημα επαναλαμβάνεται και τώρα. Οι πολλοί άνθρωποι, οι πολλοί, οι περισσότεροι, οι πάρα πολλοί, προσπαθούν να βρουν αιτία. Να δικαιολογήσουν γιατί το χάος. Και βλέπεις, ανοίγονται φιλοσοφίες γύρω από το θέμα αυτό, συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό, που στηρίζονται στην ανθρώπινη εικασία, ανθρώπινη λογική, και αποδίδουν την αιτία κυρίως στην οικονομία. Η οικονομία είναι το αποτέλεσμα. Η αιτία είναι άλλη. Η αιτία είναι άλλη. Σίγουρα εμείς που είμαστε εδώ, σίγουρα, σιγουρότατα, νιώθουμε στο πετσί μας μέσα, στο αίμα μας, ότι και τα βλέπει όλα και τα ακούει όλα. Και τα έβλεπε μπροστά του το μάτι του Κυρίου. Αυτά που γίνονται τώρα και που θα γίνουν και μέχρι πότε θα γίνουν. Όμοια γεγονότα με τα σημερινά και που γίνονταν, επαναλαμβάνω. Όμοια γεγονότα σημερινά. Τα βλέπει όλα. Καμία, μα καμία, κανένα άγγιγμα δεν πειράζει του Θεού την παρουσία από τα κακά που συμβαίνουν σήμερα. Αναφέρεται μέσα στον αδερφό Θεό Ιάκωβο, ο Θεός λέγει, είναι απείραστος κακών. Είναι αμέτωχος. Δεν τον ακουμπάει. Και ούτε είναι αιτία κανενός κακού που συμβαίνουν στον κόσμο. Κανενός κακού που συμβαίνουν στον κόσμο. Η
είναι αιτία μόνο αγαθών, μόνο αγαθών. Σήμερα διάβαζα μια πραγματεία ή ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου, μέρος διάβασα, σιγά σιγά το διάβασα για να μπορέσω να καταλάβω, που μέσα αυτήν γράφει ότι ο άνθρωπος ζει και μεταμορφώνεται σε αυτόν τον κόσμο βλέποντάς τον στο θαύμα που ζει. Ζούμε όλοι μας σε ένα θαύμα που λέγεται ουρανός, που λέγεται γη, που λέγεται τα όντα που υπάρχουν μέσα στον ουρανό και στη γη, που υπηρετούν τον άνθρωπο, που είναι από τότε που τα έταξε στη θέση που είναι ακόμη, και ο άνθρωπος δεν συγκινείται στο θαύμα αυτό μέσα, γιατί δεν κάνει αναγωγή. Δηλαδή δεν λέει ο ήλιος από ψηλά φωτίζει, δόξα σου ο Θεός, δόξα σου το δείξαντι το φως. Αυτό λέγεται αναγωγή, δεν πετάει από τα κάτω προς τα πάνω, δεν δοξάζει τον Θεό. Η βροχή πέφτει όπως έριξε προχτές και γέμισαν τις γης τα έγκατα για να έχουμε να πιούμε και να γίνουν οι τροφές της γης που τρώμε και να πούμε σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε Θεέ μου. Και τον αέρα που αναπνέουμε και τα πάντα και το ότι είμαστε άνθρωποι, δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη δοξολογία, γιατί λέει ο Δαβίδ «Ηλάτωσας αυτόν, τον ελάτωσες, τον άνθρωπο, τον ελάτωσες». Τον έκανες λίγο πιο κατώτερο δηλαδή, τον έπλασες λίγο πιο κατώτερο. «Ηλάτωσας αυτόν, βραχή λίγο παρακάτω από τους αγγέλους». Δηλαδή, εμείς σε σύγκριση με τα αγγελικά τάγματα δημιουργηθήκαμε σε τιμή και σε αξία λίγο κατώτερη. Λίγο. Γι' αυτό και λέει η Εκκλησία μας, αυτός ο άνθρωπος στη γη επάνω, αυτός ο Άγιος, Γρηγόρος Ναζιανζινός, Βασίλειος, Χρυσόστομος, Αθανάσιος, οι Άγιοι γενικά, φορούσαν σαν και εμάς τα σάρκινα ρούχα, αλλά ζούσαν αγγελική ζωή, αγγελική ζωή. Με τα σάρκινα ρούχα, γι' αυτό ήταν, επειδή φοράγαν τα σάρκινα ρούχα και θα πέθαιναν, ή ήσαν και εμείς ακόμα είμαστε μέχρι σήμερα και θα είναι ο άνθρωπος όπως θα το συνειδητοποιεί, σε τιμή και σε αξία κατώτερος λίγο από τους αγγέλους. Και γίνεται σε αξία και τιμή ίδιος όταν αγωνιστεί και φύγει από τον κόσμο και πάει στη Βασιλεία του Θεού. Και πάει στη Βασιλεία του Θεού. Τα βλέπει όλα ο Θεός. Δεν έπαυσε στον κόσμο αυτό να ζει ανάμεσά μας και ο κακός άνθρωπος. Δεν έπαυσε. Δεν έχουμε καταλάβει μια αλήθεια μεγάλη, ότι κακός δεν είναι κανένας, παρά μόνο ο διάβολος. Ποια είναι λοιπόν, μην αφήσουμε το κύριο ερώτημα που θέλει την απάντηση, ποια είναι τα αίτια που κατά χρονικά διαστήματα
κατά χρονικά διαστήματα, κουνιέται ο άνθρωπος άλλοτε από πολέμους, άλλοτε από πείνες, άλλοτε γιατί όχι και κατακλυσμούς, γιατί όχι και αρρώστιες. Ποια είναι η αιτία? Η Γραφή, επαναλαμβάνω, μας έδωσε την απάντηση. Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν και δεν έχει καμία συμμετοχή σε κανένα κακό. Άρα πρέπει να υπάρχει ο υπεύθυνος που φταίει για εκείνα τα κακά. Ο Απόστολος Παύλος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, από τη στιγμή που πίστευσε στο Χριστό, δεινοπάθησε μέχρι τη στιγμή που πέταξε στον ουρανό ψηλά, στην αγκαλιά του Θεού. Συμφορές, βασανιστήρια, κακουχίες, λοιμούς, ταλαιπωρίες, γυμνότητες, σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Αυτός λοιπόν μας λέγει ποια είναι η αιτία που βρέθηκε και εκείνος, βρισκόμαστε και εμείς μέσα σε αυτή τη δίνη, τον ανεμοστρόβιλο των κακών που βλέπουμε στη ζωή. Μας λέει, δεν φταίει ο Θεός, φταίει ο άνθρωπος ο ίδιος, που αφήνει και θρονιάζει μέσα του, θρονιάζει, στείνει θρόνο, γίνεται άρχοντας και διατάζει το κακό. Η αμαρτία, αυτή είναι η αιτία. Πώς το λέει? Και γάρ η κτήση στενάζει και συνοδύνει. Θα το εξηγήσω. Αυτό το δημιούργημα, η γη και ο ουρανός, δεν είναι μόνο η γη και ο ουρανός, με τα άστρα που είναι από ψηλά και φωτίζουν, έχουν και αυτά κατά ένα τρόπο, λέει ο Απόστολος Παύλος, αισθήσεις και αισθάνονται το κακό που βασιλεύει στον κόσμο. Το αισθάνονται, τα άψυχα. Και από αυτή την αίσθηση νιώθουν τόσο μεγάλη τη συμφορά, ώστε βγάζουν, λέει, αναστεναγμό και πονάνε. Και οι άνθρωποι και τα ζώα και τα βράχια, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που και τα βράχια μίλησαν για τέτοιες καταστάσεις, και αυτά ακόμα τα μωρά που δεν καταλαβαίνουν, και αυτά μιλάνε ορισμένες φορές. Επαναλαμβάνω, όλα αναστενάζουν στον κόσμο αυτό, αναστενάζουν, πονάνε, και από τον πόνο αυτό αναμένουν, περιμένουν όλα. Τι περιμένουνε? Κάποια αλλαγή, κάποιο χέρι να σταματήσει τον πόνο. Λέει, αναστενάζουν άχρη μέχρι του νυν, μέχρι τώρα. Το τώρα θα το βάλετε κάθε στιγμή του τώρα, γιατί η Γραφή μιλάει για το αιώνιο παρόν του ανθρώπου στη γη, μέχρι ότι θα δει τέρμα στην πορεία της ανθρωπότητας πάνω στη γη. Αίτιος όλων των κακών, επαναλαμβάνω, είναι ο άρχοντας, σε εισαγωγικά, ο άρχοντας που θρονιάζει
μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αφού του ανοίγει ο ίδιος διάπλατα την πόρτα της καρδιάς για να περάσει και να στείλει στον δρόμο του. Σωστά τον έχουν ονομάσει το πειρασμό το διάβολο Κατσαμπέκο. Κάτσε, έμπα μέσα και κάτσε, Κατσαμπέκο. Και από εκεί και πέρα αρχίζει και κάνει δουλειά του. Δεν είναι τούτο που μας έλειψε και έχουμε τη μιζέρια τη μεγάλη, γιατί έχουν στο παρελθόν, αλλά και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έλλειψη οικονομίας και όμως είναι η καρδιά τους στιτή, όρθια, δεν είναι πεθαμένη, δεν είναι καθόλου πεθαμένη. Και δεν καταλάβαμε κάτι, ότι κατά τας καρδίας ημών δώσω και τους άρχοντας. Το φωνάζει η Γραφή. Όπως είναι η καρδιά σας μέσα, θα παραχωρήσω, θα επιτρέψω να είναι και οι άρχοντές σας. Σκάρτη είναι η καρδιά σας. Σκάρτη και οι άρχοντες. Γιατί διαμαρτύρεστε? Υπήρχε περίοδος που τους Ισραηλίτες τους κυβερνούσαν άρχοντες, βασιλιάδες. Όταν κάποια στιγμή, όπως πολλές φορές το κάνανε, παρήκμασαν πνευματικά, θρησκευτικά, ψάχνανε να βρούνε να βάλουν βασιλιά. Και δεν υπήρχε βασιλιάς, γιατί βρισκόταν σε ηθική κατάπτωση. Γιατί ψάχνανε να βρουν βασιλιά? Γιατί ο Θεός έβαλε, όρισε το πολίτευμα το βασιλικό στο Ισραήλ. Και αυτό λεγόταν θεοκρατικό, λεγότανε. Κάποια στιγμή λοιπόν ψάχνανε, πού είναι ο βασιλιάς, πού είναι ο βασιλιάς. Στέρισε ο Θεός τον πραγματικό άνδρα, αυτό που θα ενδιαφερόταν για το Ισραήλ ουσιαστικά, το παραχώρησε ο Θεός να μην βρεθεί, να μην βρεθεί, γιατί ήταν και αυτή η ανάξη. Και ακούστηκε, δια το μη υπάρχει άνδρα, επειδή δεν υπήρχε άνδρας, παρ' Ισραήλ εβασίλευσε Δεβόρα. Επέτρεψε να ανέβει γυναίκα στον θρόνο. Και εδώ, δύο σε εμάς μέσα και σε κάθε γενιά που προδίδει κυριολεκτικά τις αξίες, και μία αξία ανεπανάληπτη, μία αξία ανεπανάληπτη είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι ψάχνουμε να βρούμε στο Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει διάταγμα και να πούμε έβγαλε το σταυρό από τις σημαίες, τα σχεδικά τα κατασμίκριναν, την ιστορία την αλλίωσαν, τα παιδιά μας δεν έχουν να φάνε, γιατί ψάχνουν το βρούμε εκείνο το πράγμα? Αφού εκούσια θεληματικά οι Ορθόδοξοι στο όνομα Χριστιανοί έχουν προδώσει στην πλειονότητα κάθε αξία, κάθε αξία. Δεν μυρίζει παρά ελάχιστοι Ιησού Χριστό, που να τον αγαπάνε, που να τρέχουν, να ενδιαφέρονται. Η αιτία δεν είναι αυτό το κακό, η έλλειψη του χρήματος, αλλά επαναλαμβάνω, ο ενθρονισμένος στις καρδιές των περισσότερων Σατανάς, που του επέτρεψαν οι ίδιοι άνθρωποι να περάσει μέσα. Και μετά φταίει αυτός, φταίει ο άλλος, φταίει ο άλλος, φταίει ο άλλος. Και δεν ψάχνει ποτέ να δει στον εαυτό του αν ο ίδιος μέσα φταίει. Το έχω πει άλλη φορά, το λέω και τώρα. Αυτός που έχει πραγματική ενασχόληση με τα Ιερά Βιβλία, που τα Ιερά Βιβλία είναι το μάτι του Θεού στο αιώνιο μέλλον, σου ανοίγει και τα βλέπεις. Αυτός βλέπει τα επερχόμενα, καταλαβαίνει γιατί συμβαίνουν και βάζει τα γόνατα κάτω και μιλάει στον Θεό.
βάζει τα γόνατα κάτω και μιλάει στο Θεό. Όχι για τον εαυτό του. Προέχει ο πλησίον. Δεν μπορώ να το κάνω εκείνο το πράγμα, γιατί έχω μάθει μια ζωή να ενδιαφέρομαι τον εαυτούλη μου, θα το κάνω σιγά 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 και θα μάθει ο Θεός να το ζω και θα ζω περισσότερο για τον άλλο παρά για μένα. Αναλαμβάνω, ο ενασχολούμενος με τα Άγια και Ιερά Βιβλία σοβαρά, αυτός βλέπει, γιατί του χαρίζει ο Θεός το μάτι να βλέπει, ότι για τις συμφορές δεν είναι κυρίως αίτιοι, κυρίως αίτιοι οι άρχοντες, αυτοί που κυβερνάνε. Γιατί άμα μελετούσε ο άνθρωπος τα Ιερά Βιβλία θα βλέπε. Μη πεποίθατε επάρχοντας, μην έρχεται εμπιστοσύνη στους άρχοντες. Και το λέει ο Δαβίδ που ήταν βασιλιάς και ήταν και άρχοντας. Ίσου και στη σωτηρία. Δεν υπάρχει σε αυτούς σωτηρία, γιατί στηριζόμαστε σε αυτούς και τρέχετε από πίσω και βράζετε ζήτω. Ένας είναι ο άρχοντας, δημιουργός της κτήσεως, Ιησούς Χριστός, τώρα και στους αιώνες. Αυτό λοιπόν έχει χαρίσει το πνεύμα και το χαρίζει το πνεύμα του σε εκείνους που κάνουν ένα βήμα. Κάνεις ένα βηματάκι και λες μου λείπεις, μου λείπεις. Έλα, θα έχει έρθει πρώτος και θα έχει μπει μέσα και θα το νιώσει και το πράγμα. Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν γίνεται αληθινό το βήμα για να πλησιάσεις τον Κύριο που είναι ήδη μέσα σου και κάθεται και σου λέει εγώ έχω μπει μέσα και περπατάω μαζί σου και μιλάω μαζί σου και κατοικώ μέσα σου και νικήσω και περιπατήσω και έσω με τα σου και θα συνομιλώ μαζί σου, λέει η Γραφή. Είναι μαζί, είναι μέσα μας. Αλλά να είναι αληθινό το βήμα. Έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν με τις προφητείες του Αγίου Κοσμάτου του Τολού. Όλα αυτά υπόθηκαν σαν εισαγωγή για να μην ψαρνόμαστε και λέμε φταίνε αυτοί μόνο, φταίνε και εμείς. Μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση, 10 άνθρωποι. Μπορούμε. Αν πιστεύουμε ότι η προσευχή κουνάει τον κόσμο ολόκληρο, τελείωσε το θέμα όλο. Αφού η προσευχή το στηρίζει το σύμπαν, το στηρίζουν οι οικονομίες του κόσμου που φτιάχνουν όπλα για να καταστραφεί το πλανήτης ή που φτιάχνουν άλλα δηλητήρια και καταστρέφεται λίγο-λίγο ο πλανήτης, ενδιαφέρονται γι' αυτό και μαζί και ο άνθρωπος. Έχουμε ασχοληθεί λοιπόν, επαναλαμβάνω, με τις προφητείες του Αγίου Κοσμάτου του Τολού. Με μία από αυτές θα ασχοληθούμε και τώρα. Θα έρθει καιρός, λέει ο Κοσμάς, που θα βλέπετε άλλοι να πάνε πάνω, όπως θα ακούτε, και άλλοι να πάνε κάτω. Άλλοι πάνω, άλλοι κάτω. Αυτή η φράση να πηγαίνουν άλλοι πάνω και άλλοι κάτω μας μιλάει, αυτή η προφητεία δηλαδή μας μιλάει για μεταναστεύσεις λαών, για μεταναστεύσεις λαών από μια χώρα στην άλλη χώρα. 1710-1770 τα χρόνια που έζησε ο Άγιος Κοσμάς ο Ατωλός. Πέθανε δηλαδή, μαρτύρησε, μαρτυρικό θάνατο το 1770.
Λίγο πριν είπε περίπου 100 τόσες προφητείες που όλες πραγματοποιήθηκαν και άλλες έχουν μείνει ακόμη απραγματοποιητές. Απραγματοποιητές. Εδώ λοιπόν άλλοι θα πηγαίνουν πάνω, άλλοι θα πηγαίνουν κάτω. Αναφέρεται στις μεταναστεύσεις των λαών που γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Μετά γράφει εδώ στο βιβλίο μέσα το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παρατηρήθηκε στην Ελλάδα μια σημαντική μεταναστευτική κίνηση. Έλληνες που επιθυμούσαν το κομμουνιστικό καθεστώς απεδήμησαν στη Ρωσία, πήγαν στη Ρωσία ή και σε άλλα κομμουνιστικά κράτη. Υπήρξε κύμα μεταναστευτικό προς τη Γερμανία και η Αυστρία για βιοποριστικούς λόγους, για να πάνε άνθρωποι να ζήσουν. Άλλοι αυτοί. Βλέποντας τις ήδη υπάρχουσες καταστάσεις, γράφει εδώ η ερμηνεύτρια της προφητείας που διαβάζουμε, πιστεύω πως οι προφητείες αυτές μιλούν για το μεταναστευτικό κύμα που δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες και θα εξακολουθήσει και στο μέλλον να επαληθεύεται αυτή η προφητεία με οδυνηρές καταστάσεις. Δηλαδή θα δημιουργούν προβλήματα τα μεταναστευτικά κύματα όπου πηγαίνουν, οδυνηρές καταστάσεις, που είναι φυσικό να συμβαίνουν. Εδώ όμως θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Λίγα προφήτευσε ο Άγιος Κοσμάς για την προδρομική εποχή του Αντιχριστού. Και την ίδια την εποχή του Αντιχρίστου και για τον 8ο αιώνα, έχουμε διαβάσει άλλοτε, και τόσα άλλα. Βέβαια, οι προφητείες του αυτές έχουν άμεση σχέση με τις προφητείες της Αγίας Γραφής, τις οποίες και επαναλαμβάνει. Πού ξέρουμε αν όταν είπε αυτή την προφητεία τους μιλούσε για διάφορα τέτοια μελλοντικά θέματα. Εμείς στην Ελλάδα δεχτήκαμε και δεχόμαστε κύματα μεταναστών και κυρίως λάθρο μεταναστών. Ένα κύμα μεταναστών ήρθε από την Αλβανία μετά το θάνατο του Εμβέρ Χότζα. Θυμόμαστε όλοι τους πρώτους Αλβανούς μετανάστες. Για να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι τα οικονομικά τους προβλήματα διευρέσεως εργασίας, για να βρουν εργασία. Τα κύματα όμως των μεταναστών αυξάνονται σε μας, γιατί προστίθεται μετανάστευση και από άλλα κράτη. Έχουμε μετανάστες και από άλλα κράτη. Κύματα Ποντίων, Ουκρανών, Ρουμάνων, Κούδρων και άλλων. Σε αυτούς τώρα έχουν προστεθεί ή προστίθεται και οι Αφγανοί, το Αφγανιστάν. Και ποιος ξέρει ποιοι θα ακολουθήσουν σε άλλα γεγονότα και έτσι η ταλέπορη αυτή η μικρή χώρα. Με τη μεγάλη ανεργία έχει να σηκώσει και τόσο άλλο πληθυσμό, ο οποίος δημιουργεί πολλά προβλήματα. Το θέμα όμως της μετακινήσεως
των πληθυσμών είναι ένα κοινωνιολογικό πρόβλημα παγκοσμίου σημασίας. Με αυτό ασχολούνται ειδικοί κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι κλπ. Και υπογραμμίζουν την εξέλιξη και τη βαρύτητά του. Στο σημείο αυτό θα παραθέσω ορισμένα αποσπάσματα της επιστημονικής προβλέψεως ενός Ευρωπαίου από ένα βιβλίο του που γράφτηκαν στην Καθημερινή 25/2001. Σε μία άλλη προφητεία του Ιού Κοσμά έχω καταχωρήσει άλλα σημεία του δημοσιεύματος τούτου. Όπως εκεί σημειώνω, πρόκειται για σενάριο που όμως βασίζεται σε μελέτη του, πώς βλέπει τον κόσμο ότι θα είναι το 2030. Αυτός ο επιστήμονας που γράφει στο βιβλίο, πώς βλέπει τον κόσμο μέχρι το 2030. Βάσει των επιστημονικών κοινωνικών στοιχείων. Διαβάζουμε το δημοσίευμα αυτού, πώς βλέπει τον κόσμο από τις μεταναστεύσεις μέχρι το 2030. Μια μετακίνηση πληθυσμών. Μια συνέπεια αυτών των πολλαπλών ασθενειών της μεταναστεύσης τις ονομάζει αρρώστιες, ασθένειες, είναι ότι όλο και περισσότερο πληθυσμοί μετακινούνται σε αριθμούς που στο παρελθόν ήταν υπεράνω κάθε φαντασίας. Γίνονται μεταναστεύσεις που ξεπερνάνε κάθε προσδοκία, κάθε υπολογισμό σε όλα τα μέρη. Μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Κάιρο, η Μπαγκόγκ, το Λάγος, Σαν Πάολο έχουν εγκαταληφθεί από την πλειοψηφία του πληθυσμού τους. Έχουν φύγει. Εξαιτίας της έλλειψης πόσιμου νερού και της κατάρρευσης της υποδομής. Τα δρακόντια μέτρα που υιοθέτησαν οι πλούσιες χώρες για να παρεμποδίζουν την εισρωή προσφύγων άγγιξαν τη βαρβαρότητα. Πήρανε μέτρα τότε για να εμποδίσουν μεταναστεύσεις από αυτές τις χώρες που δεν είχαν νερό να πιούνε. Μάλιστα λέει με βάρβαρο τρόπο ήθελαν, εμπόδιζαν να φύγουν από το μέρος να έρθουν σε άλλα μέρη. Όμως ούτε και αυτά ήταν ικανά να σταματήσουν το ανθρώπινο κύμα. Μόνο πέρσι ο αριθμός των αθλημεταναστών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική εκτιμάται ότι ανέβηκε τουλάχιστον κατά το 50%. Οι Ευρωπαίοι έχουν κατασκευάσει τεράστια στρατόπεδα τουρισμού. Αλλά δεν είναι δυνατόν να τα διαχειριστούν. Οι εξεγέρσεις των δεκάδων χιλιάδων εγκλήστων είναι συχνό φαινόμενο. Μεταξύ των εντοπίων το μίσος εναντίον των μεταναστών είναι αβυσαλαίο. Δηλαδή πάνε σε μια χώρα μέσα οι λάθρο μετανάστες, έχει το πρόβλημα η χώρα να επιβιώσει, μπαίνουν και αυτοί και αρχίζουν από εκεί και πέρα τα μίση. Μας τρώτε το ψωμί, δεν σας θέλουμε. Και λέει, είναι αβυσαλαίο το μίσος. Ενώ οι πιο θερμόαιμοι τους πυροβολούν όπου τους δουν. Έως το τέλος του χρόνου, οι ελάχιστες ήταν οι περιοχές του πλανήτη όπου η ζωή και η ιδιοκτησία ήταν ασφαλής. Είχε σαν αποτέλεσμα, και το ζούμε όλοι μας τώρα, να κινδυνεύουμε που είμαστε μέσα στο σπίτι μας. Έπαυσε να έχουμε την ασφάλεια
ζωής στο σπίτι μας. Πρώτος ο κλέφτης και μετά ο νοικοκύρης. Πρώτος ο νηστής και μετά ο νοικοκύρης. Έτσι καταλύσα. Εδώ θέλω, θέλω να τονίσω. Εκείνο που ο Κύριος είπε. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εάν δεν στηρίξουμε εμείς με την πίστη μας το σπίτι της ψυχής μας, κατά συνέπεια και το σπίτι που λέγεται Ελλάδα, πάνω στα θεμέλια της πίστεως και των αξιών, μάτιν εκοπίασαν οικοδομούδες. Όσο και να θέλεις να πάρεις μέτρα οικονομικά, να στηρίξεις τον τόπο που ζεις, δεν έχεις την ικανότητα επουδενή να στηρίξεις την οικοδομία που λέγεται Ελλάδα, εάν δεν στηρίξεις αξίες. Και μία είναι αξία, είναι ο Χριστός, είπα παραλαμβάνω και παραλαμβάνω. Αυτός, εάν δεν οικοδομήσει τον οίκο που λέγεται Ελλάδα, η Ελλάδα θα απορρεθεί από το κακό στο χειρότερο. Στηρίζονταν μία χούφτα Έλληνες του Χριστού, την πίστη την Αγία και την σπατρίδο στην ελευθερία, μία χούφτα. Και αποτείναξαν εγώ και ο τούτικος εγώ. Γιατί Χριστός βασίλευε. Αν δεν βασιλεύει Χριστός και τα καλώς συστάμενα σε εισαγωγικά μας και αυτά που είναι όρθια, επειδή δεν στηρίζεσαι σε αυτόν που τα στηρίζει, θα πέσουν μόνο τους. Θυμόμαστε όσοι μελετάμε γραφές με μια παραβολή ο Κύριος. Όποιος εφαρμόζει αυτά που λέω εγώ, είναι σαν να στηρίζει το σπίτι πάνω σε θεμέλια, σε βράχο. Και έρχονται, λέει, τα ποτάμια και έρχονται οι ανέμοι και πέφτουν οι αστραπές και το σπίτι μένει ακούγητο. Αντίθετα, δεν στηρίζεσαι πάνω στον Κύριο που είναι ο βράχος, είναι το χτίζει στην άμμο, λέει. Και με το πρώτο φύσιμα του ανέμου πάει το σπίτι, έπεσε. Το αφήνουμε το σπίτι μας να το πάρει ο άνεμος γιατί το χτίζουμε πάνω στην άμμο. Εμείς διαλέγουμε, εμείς αποφασίζουμε, αλλά αν εμείς είμαστε πεθαμένοι, θα κυβερνάει αυτός που κουνιέται λίγο το σώμα του. Τυφλός, τυφλών εάν οδηγεί, αμφότερη εις βόθινο πεσούνται. Ένας τυφλός οδηγεί κάποιον άλλο τυφλό στον δρόμο και οι δύο στο λάθος θα πεσούνται, λέει ο Κύριος. Όλα όσα από Θεό είναι τυφλός, αλωνίζουν οι αιρέσεις, αλωνίζουν οι αιρέσεις, αδιαφορούμε εμείς. Τα παιδιά μας κυκλοφορούν στον δρόμο και δεν είναι μια κουβέντα ηθική, όλες τις βρώμικες κουβέντες και βλαστημούν και χειρονομούν εσχρός. Και δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κουβέντα για αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Από του πιο μικρού μέχρι του γέροντος με άσπρα μαλλιά, εκτός από εξαιρέσεις, δείχνουν την ποιότητά τους από την αδιαφορία που παρουσιάζουν. Επαναλαμβάνω, τα κύματα αυτά των μεταναστών είναι σε όλες τις χώρες. Από τα ίδια από αυτά που βλέπουμε, δηλαδή, λέει εδώ πέρα, στον ορίζοντα 1% σημερινών μεταναστευτικών φαινομένων, μπορούμε να διαβλέψουμε και εμείς πως τα σενάρια που διαγράφονται για το μέλλον δεν είναι καθόλου υπερβολικά. Είναι σωστή, πιστεύω, η επιστημονική προϋπολογισμή. Μια παρατήρηση ακόμα πάνω σε αυτό. Όλες αυτές οι καταστάσεις που διαγράφονται προγνωστικά
από τον επιστήμονα Μόρι Στρόγκ, όπως το όνομά του έτσι είναι, σκέπτομαι μήπως μπορούν να ενταχθούν σε καταστάσεις που μας περιμένουν πριν έρθει ή όταν έρθει, μας περιμένουν πριν έρθει ή όταν έρθει η εποχή του Αντιχρίστου. Δεδομένου μάλιστα ότι πιο κάτω το σενάριο μιλάει για ένα χαρισματούχο θρησκευτικό ηγέτη. Αυτός ο επιστήμονας στο βιβλίο του μέσα λέει, θα έρθει η εποχή που θα βρεθεί ένας χαρισματούχος ηγέτης που θα κυβερνάει τον κόσμο. Ένας χαρισματούχος. Σίγουρα μιλάει εδώ για τον Αντίχριστο. Που τον ονομάζει αυτό τον ηγέτη Τάντι, σε εισαγωγικά μέσα. Μήπως οι επιστημονικές προβλέψεις του Στρόγκ καταλήγουν στο ηγετικό πρόσωπο του Αντιχρίστου, ο οποίος θα εγκαθιδρυθεί κατά τις προφητείες της Αγίας Γραφής στο ναό του Σολομώντος, του οποίου περιμένουμε την επανοικοδόμηση. Την περιμένουμε την επανοικοδόμηση, το στήσιμο του ναού του Σολομώντα. Μήπως λοιπόν και ο Άγιος Κοσμάς στην προφητεία του επεκτείνεται χρονικά, απλώνεται σε καταστάσεις που περιέχονται στην ιστορία του κόσμου και θα δούμε μέσα σε αυτές να ολοκληρωθεί η επαλή της προφητείας αυτής, όταν θα είναι κοντά η έλευση του Αντιχριστού. Τώρα όμως δεν μπορούμε να πούμε, αν δεν ζήσουμε την επαλήθευση της ιστορίας, αν η ιστορία δεν τα φέρει στα μάτια μας μπροστά, το μέλλον θα αποδείξει πόσο μεγάλη ιστορική εμβέλεια κρύβει παρακάτω η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Εδώ νομίζω, συνεχίζει, πως έχει τη θέση της μια προφητεία που δεν καταχωρείται στις επιλογές. Η προφητεία είναι εξής. Ουε και αλίμονο στην Ελλάδα, όταν μπουνε τα ξένα έθνη μέσα. Προφητεία. Ουε και αλίμονο στην Ελλάδα, όταν μπουνε τα ξένα έθνη μέσα. Η προφητεία αυτή βλέπω πως έχει κάποια μικρή συγγένεια με κάποια άλλη προφητεία που λέει θα έρθουν βρωμερά έθνη. Όταν έρθουν μη φοβάστε, όταν φύγουν φοβόστε. Για αυτή την τελευταία προφητεία πηγαίνει ο νους μας στις καταστάσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως δεν μπορεί να έχει σχέση με αυτόν τον πόλεμο, διότι τόσο οι Ιταλοί όσο και οι Γερμανοί δεν ήρθαν με ειρηνικές φιλικές καταστάσεις. Δεν ήταν ελλαδρομετανάστες, είτε ούτε μετανάστες. Ουέ και αλίμονο στην Ελλάδα, σχολιάζουμε ακόμα, και λέγει όταν τα ξένα έθνη, τα βρωμερά έθνη θα έρθουν με ανάγκη να ζήσουν, θα τους ανοίξετε τα σπίτια σας, θα τους δώσετε το ψωμί σας, θα τύχουν της προστασίας σας, θα έρθουν, μη φοβάστε. Ύστερα όμως θα δείτε γιατί δεν πρέπει να ξενιάζετε. Ύστερα θα το δείτε. Θα θελήσετε τα έθνη αυτά να τα στείλετε στον τόπο τους. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Αν κατορθώσετε να φύγουν, τότε δώστε τόπο να φύγουνε. Αλλά δεν θα είναι εύκολο. Γιατί θα δείτε τι μπορούν να κάνουν. Τελειώνουμε και σταματάμε εδώ.
Ο Άγιος Κοσμάς εδώ μας προειδοποιεί ότι τα ενδιαφέροντα των βρωμερών εθνών που θα μπουν μέσα ή των ξένων εθνών θα στραφούν στους κάμπους. Κυρίως λέει εκεί που υπάρχει, σπέρνουν και κάνουν. Στα αστικά κέντρα και τότε ουέ και αλλήμωνα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα έχουν μικρές βλέψεις, μικρά βολέματα. Πιστεύω πως αυτό είναι το νόημα των δύο αυτών προφητιών. Δηλαδή θα κάνουν κακό. Εδώ τελειώνει η προφητεία, τελειώνει και ο χρόνος μας. Επαναλαμβάνω ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έχει μιλήσει όχι για την εποχή του μόνο, αλλά και για τη δική μας εποχή και χώρα. Τελειώνοντας, επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά και κλείνω το θέμα το σημερινό, ότι πίσω από κάθε κακό αποτέλεσμα, πίσω από οποιαδήποτε συμφορά που μαστίζει τον άνθρωπο, δεν υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει ο ίδιος ο άνθρωπος που αγκαλιάζει τη συμφορά, την επεξεργάζεται και μοιάζει με χειροβοβίδα που σκάει και σκοτώνεται. Να παρακαλέσουμε τον Θεό. Να τον παρακαλέσουμε τον Θεό. Γιατί μετά από μας έρχονται άλλοι. Και είναι οι νέοι και τα νήπια. Που και αυτά ζητούν και πρέπει να έχουν και πρέπει να έχουν μια θέση στον ήλιο από κάτω. Να μην περάσουν οι μέρες δύσκολες ή τρόμο. Δεν είναι ποτέ αργά. Δεν είναι ποτέ αργά. Η ελπίδα ποτέ και μάλιστα σε ένα πιστό άνθρωπο δεν χάνεται. Πάντα υπάρχει και μπορεί με την ελπίδα να αναστήσουμε τα πάντα. Εκεί κάπου ο Άγιος ποιητής Διονύσης Σολωμός λέει, πότε θα έρθει εκείνη η μέρα, και ήλπιζαν ότι θα έρθει εκείνη η μέρα της ελευθερίας. Να φύγει το ποδάρι το τουρκικό από την Ελλάδα. Είχαν την ελπίδα. Και οι λίγοι αυτοί, με αγκαλιά την ελπίδα, πέταξαν τους Τούρκους έξω από την Ελλάδα. Εμείς, με την ίδια ελπίδα, γιατί λέει ο Ρος Χρυσόστομος, ένας μόνο είσαι στον κόσμο, μπορείς με τη δύναμη που σου δίνει ο Θεός να σώσεις τον κόσμο. Μπορείς να το σώσεις τον κόσμο. Έχεις τη δύναμη. Θα έχεις τη συνέστηση ότι δεν αξίζεις τίποτα, αλλά όμως το όπλο που έχεις στα χέρια σου και λέγεται προσευχή είναι παντοδύναμο. Είναι ανίκητο. Έτσι ένας άνδρας δημότης μπορεί να ψει φωτιά, λέει, σε όλο το Δήμο μέσα και να κάνει αλλαγή, να κάψει τα κακό σχήμερα και να βρεθεί πάλι σε μια νέα, όμορφη, μια χριστιανική εποχή και γενιά. Αμήν. Ακούω. Παρακαλώ όποιος να πει κάτι, θα σέβεται αυτό που μιλάει, θα τελειώνει αυτό που μιλάει, να μην κάνουμε το χάσμα. Δεν επιτρέπεται. Μεταφέρονται και έξω πράγματα. Ούτε θα γελάμε. Ένας θα μιλάει προσεκτικά. Και μιλάγανε όλοι μαζί. Δεν επιτρέπεται. Τι μπορούσα να κάνω.
Ωραία, εντάξει, τελείωσε. Να είμαστε προσεκτικοί, να σεβόμαστε τον άλλο που μιλάει. Δηλαδή, έχω τον κύριο Τάσο. Είναι δίπλα ο κύριος Βασίλης, λέγω κάτι στον κύριο Τάσο, μιλάει ο κύριος Βασίλης σε μένα. Μετά εσύ μιλάς στον κύριο Βασίλη. Είπα ένας. Μιλάμε τώρα για πέντε άτομα. Ένας, δεν επιτρέπεται. Πέστε, αν έχετε απορίες, αν έχετε... Τι άλλο... Τι απορία, να έχουμε όλα σωστά. Και όλα θα γίνουν αφού είναι θέλημα Θεού. Όχι, δεν έχουμε, είναι λάθος το πρόβλημα. Εννοείται ότι εμείς οι αμαρτωλοί, ο Θεός παρατάει. Κάποτε στην Παλιά Διαθήκη μόνος μου είχα, έλεγα, γιατί ο Θεός να θέλει τους πολέμους, να σκοτώνει τον κόσμο. Και όμως είναι αμαρτία του, ο πόλεμος είναι αμαρτία του ανθρώπου. Πληρώνεσαι γι' αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή, σαν να λέει τώρα ότι αυτό που μαγειρεύουμε τρώμε. Άλλος αδερφός θα πει κάτι. Έχει να προσθέσει κάτι. Άμα δεν έχουμε να πούμε. Λέει ο Άγιος Κοσμάς Ιωτολός, θα έρθουν βρωμερά έθνη. Ναι. Λοιπόν, και αναφέρεται και τη συνέχεια της προφητείας. Ναι. Να συνδυάσετε την προφητεία αυτή. Ναι. Αλλά υπάρχει και άλλη μία προφητεία ακόμα. Κάτσε παρακαλώ για κάποιον. Το μόνο να κάνω. Η οποία λέει φεύγοντας. Ναι. Κάποιοι ήρθανε, αλλά θα ξαναφύγουν. Ναι, θα κάνω κακό. Φεύγοντας, βράχοι και λάκοι θα είναι γεμάτοι. Μιλάει για κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Εγώ την έχω αυτή που λες εδώ μπροστά μου την προφητεία. Την έβλεπα. Ναι. Όταν φεύγω θα κάνω κακό, λέει. Ναι, υπάρχει και αυτή η προφητεία. Να προσέχουμε, ίδια είναι, ίδια είναι. Ίδια. Ίδια. Όπου πάνε οι μειονότητες, αυτές λέγονται μειονότητες. Υπάρχει κακό. Τελείως. Και τις μειονότητες τις πρόβλημα ποιες, οι μεγάλες δυνάμεις. Για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ναι, το θέμα μας δεν είναι υπάρχουν μειονότητες, ότι ποιος έχει την ευθύνη, φταίει για τα κακά που συμβαίνουν είτε από μέσα από άλλους. Αυτό είναι το θέμα όλο. Ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας φταίει. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Εμείς δεχόμαστε τους μετανάστες. Διότι οι μετανάστες είναι οι αμαρτίες που μας αρέσουν. Δεν πολεμάμε. Γιατί άλλο μετανάστης και άλλο λάθρο μετανάστης. Οι μετανάστες, κύριε Ρωθρέκο, όπως θα λες και εσύ, είναι αυτά που δεχόμαστε. Αυτά που δεχόμαστε που μας αρέσουν όχι πνευματικά. Γιατί αν ήταν να δεχόμαστε πνευματικά, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή, να προσθέσω εγώ εκεί στο Βασίλη. Είμαστε ανήμποροι πνευματικά να δεχτούμε λαθρομετανάστες, γιατί αν μπορούσαμε, είχαμε εσωτερικά δύναμη πνευματική, θα τους αλλοιώναμε, θα τους αφομοιώναμε στα δικά μας ήθη και έθιμα, στα δικά μας πιστεύω, όπως γινόταν από αυτόν. Το Βυζάντιο βρέθηκε γύρω σε λαούς που ήταν βάρβαροι. Τους αφομοίωσαν, τους έκανε χριστιανούς. Σε έκανα να πετάξουν τα όπλα που είχαν και να πάρουν δρεπάνια και τα όπλα να τα κάνουν αλέτρια και δρεπάνια να θερίζουν. Να γίνουν ήμεροι άνθρωποι. Εδώ τώρα σημείται ανάποδο. Επειδή δεν έχουμε να προσφέρουμε εσωτερικά αυτό που θα αλλοιώσει, μας ακατεύουν και οικονομικά και όπως θέλετε πέστε το. Δεν έχουμε εσωτερική δύναμη να αντιμετωπίσουμε το κακό. Αυτοί ήρθανε όχι για να τους δώσουμε εμείς τα πιστεύω μας και τα ήθη και τα έθιμά μας, ήρθανε να φέρουν τα δικά τους. Βασίλη, ρωτάς και η απάντηση έχει δοθεί. Ήρθαν αυτοί, είναι κακομύριδες οι λαθρομετανάστες, δηλαδή πιστεύουν σε ό,τι έχουν προσφέρει επειδή τους βρήκαν πεινασμένους και τα δεχτήκανε. Ναι, αλλά δεν τους είπε κανείς, δεν μπορείτε αυτά τα ήθη και τα έθιμα τα οποία έχετε να βγαίνετε με τις κελέμπιες στους δρόμους. Να έχετε απαιτήσεις να σας κτίσουμε τζαμί με τα δικά μας τα λεφτά από το φόρο τη στιγμή που υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση που είναι μια σκηνοθετημένη απάτη, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα μας φύγουν τα σπίτια, λοιπόν. Αυτοί ήρθαν να φέρουν τα έθιμα. Δηλαδή σε λίγα χρόνια η Αθήνα. Διάβασα, Βασίλη. Κατ' εντολή της κυβέρνησης.
που υπακούει άλλαξε ένα κέντρο. Θα το πούμε γι' αυτό, να το μην το ξεχάσω. Που άλλοι εντέλονται στην κυβέρνηση και άλλα κάνει η κυβέρνηση. Διάβασα, διάβασα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κάνει την Ελλάδα. Διάβασα στην καθημερινή, προχθές στην καθημερινή. Πέρασα από το περίπτωτο και έριξε με αυτή καθημερινή και έλεγε το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσισε να θέσει τέρμα στη, πώς το λέμε, στη πολιτογράφηση των ξένων. Δηλαδή για να γίνεις Έλληνας πολίτης. Να δίνεις 1.000 ευρώ να γίνεις Έλληνας. Όχι, λέει το Συμβούλιο Επικρατείας. Ναι. Τέρμα, δηλαδή τι θα γίνει. Θα πρέπει να έχει θρησκεία ελληνική. Να έχει τις αξίες τις δικές μας, όλες τις αξίες τις δικές μας και μετά να γίνεται. Έγινε με ένα δικαστήριο. Έδωσε τέρμα δηλαδή στο θέμα εκεί πέρα. Και τα παιδιά πρέπει να είναι από Έλληνες γονείς. Και όχι. Για τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτοί, εντάξει, ναι, μεν ήρθανε καλώς ή κακώς. Ναι. Τι θα μπορούσε να τους εξαναγκάσει να φύγουνε και να γίνει αυτό το μεγάλο κακό το οποίο λέει ο Άγιος Κοσμάς Φετολός. Και θα τους αναγκάσει να φύγουνε. Τι θα μπορούσε να τους αναγκάσει να φύγουν, όχι ποιος. Η πείνα. Η πείνα θα τους κάνει να βάλουν, δεν μπορούν να φάνε, θα σηκωθούν να φύγουν πάλι. Και αυτά είναι πάλι. Μια πείνα πώς μπορεί να έρθει. Αφού έρχεται, πώς θα έρθει. Πώς μπορεί να έρθει μια πείνα. Από την πλειονεξία των ανθρώπων. Από την τεχνικότητα του δούνου του. Όλα αυτά είναι κούντα αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι. Όλα αυτά είναι σκόπιμα. Τεχνικά. Και δια του Παπανδρέου. Δεν πολιτικό λόγο. Έλα, μίλε. Εφαρμόστε τα πάντα. Έλα. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός. Άγιος Θεός. Άγιος Θεός. Άγιος Θεός. Άγιος Θεός. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ευλογήστε το όνομά σου. Εφέρει βασιλεία σου, γίνει παιδιμά σου, πώς και να ρωτήσει και τη γης. Τον άρτον ημών των αγιού σου, δώσε μην σήμερα. Και άφησε μην τα φωλήματα ημών, όσο και εμείς αφήνουμε σε φυλέτες ημών. Και μην εισενέγησε εμάς πειρασμών, αλλά λύσε εμάς από το πονηρού. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχε και σώσε εμάς. Από σπίτι. Δεχόμαστε στους ξένους. Ποιοι είναι το σπίτι, το σώμα. Οι ξένοι είναι που θέλουν να αρπάξουν το σώμα μου, τη σκέψη μου, τη θρησκεία μου και τους δεχόμαστε, δεν φταίει το σώμα, φταίει το μυαλό. Φταίει, πάμε εκεί που λέμε. Η αιτία, λέει ο Άγιος Κοσμάς Φετολός, η αιτία του κακού είναι από τα τελειωτά. Τι σημαίνει τελειωτά. Έπλασε να είμαστε Άγιοι, αλλά ο άνθρωπος μηχανέθηκε πολλά κακά στο μυαλό του. Ένα βασίλειο, ο άνθρωπος είναι αποστάτης.